Κύριε Καραβίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Καραβίδας, είναι δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για πείτε μας, τι έγινε σήμερα. Παίχθηκε άλλη μια πράξη, ας το πούμε έτσι, της ιστορίας που έχει ξεκινήσει από τις 21 ουσιαστικά του Νοέμβρη του 2022. Όπου, όπως είπατε και εσείς, το πρωί μπήκανε με τραμπούκικο τρόπο και σπάσαν την πόρτα της Ιωάννας της Κολοβού για να μπουν μέσα να τις αρπάξουν το σπίτι. Είχαμε την επόμενη πράξη που λέμε πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι περίπου, εννοώντας σε χρονική διάρκεια, που πήγανε και τις αρπάξανε το ρολόι της ΕΙΔΑΠ για να μην έχει νερό, προκαλώντας την έτσι με αυτόν τον τρόπο να φύγει από το σπίτι. Και αυτή τη φορά έρχονται σήμερα με μια κλίση να πάει στο αστυνομικό τμήμα του Ζωγράφου να παραλάβει από εκεί πέρα μια κλίση υπόπτου, έτσι όπως γράφει και το χαρτί της που της επιδόθηκε, να εμφανιστεί ενώπιον ουσιαστικά και να λάβει γνώση της μήνυσης από το μηνυτή. Και ποιο είναι ο συνομηνητής? Είναι η Lotus 4α ΙΚΕ, αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων φάντασμα, η οποία ψάχνουμε να βρούμε γενικώς τα στοιχεία της, και τα στοιχεία αυτά δεν βρίσκονται από τη μία, από την άλλη όμως εμφανίζεται να παίρνει στην, και το λέω αυτό κύριε Μπογιόπουλο, γιατί και το ΚΚΕ την επόμενη μέρα της έξωσης, τότε αν θυμόσαστε, έχει καταθέσει ειδική επερώτηση στην Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση για να αντλήσει τα στοιχεία. Ποια είναι αυτή η εταιρεία? Γιατί αν θυμόσαστε καλά, έχουμε ψάξει να βρούμε αυτή την εταιρεία. Βρεθήκαν τα στοιχεία, κύριε Καραβίδα? Όχι, ποτέ δεν έχουμε. Χώρα των υποκλοπών, των νόμιμων επισυνδέσεων, του χαφιεδισμού και της παρακολούθησης, δεν ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία εκείνων που κάνουν μηνύσεις στους ανθρώπους. Όχι μόνο αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μια εταιρεία η οποία, άμα γκουγκλάρεις και δεις πού υπάρχει, πού μπορείς να τη βρεις αυτή την εταιρεία, θα πας και θα δεις γραφεία κλειστά, χωρίς να υπάρχει κανένα γραφείο μέσα βασικά. Μία πόρτα είναι μόνο. Και στην περιοχή της Μεσσηνίας, αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί πέρα το δεύτερο μέρος που μπορείς να καταφύγεις. Αυτό που πάλι δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος νόμιμος εταιρείας. Κατά τα άλλα όμως υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση να πηγαίνει στην ΕΙΔΑΠ και να παίρνει το όνομά της αυτή η εταιρεία φάντασμα το σπίτι. Ουσιαστικά να εγγράφει το όνομά της το σπίτι, να κόβει το νερό και αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται ως η εταιρεία η οποία κάνει μήνυση στην Ιωάννα την Κολοβού και στο γιο της αυτή τη φορά, και μάλιστα με μια κατηγορία, είναι η κατηγορία της συνέργειας αυτή τη στιγμή, για διατάραξη οικιακής ειρήνης, για δόλο, για διάφορα άρθρα του ποινικού κώδικα, τα οποία ουσιαστικά κατηγορείται αυτή τη στιγμή και καλείται να δώσει κατάθεση η Ιωάννα Κολοβού στις 10 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα, ουσιαστικά στο πλαίσιο δικείο, συγγνώμη, της Νέας Ιωνίας. Πείτε μου, κύριε Καραβίδα, η γειτονιά εκεί και η περιοχή είναι στο πόδι όπως και τις προηγούμενες φορές, είστε σε ετοιμότητα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μπογιόπουλε, νομίζω ότι η γειτονιά έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της και κάθε φορά που χρειάζεται την εκφράζει την αλληλεγγύη της, και κάπου εδώ πέρα να πούμε ότι γίνεται και πράξη αυτό που λέγανε τότε και τα σωματεία, όλοι οι αλληλέγγυοι εκείνη τη στιγμή στο πλευρό της Ιωάννας της Κολοβού, ότι κανένας μόνος του. Και ότι γίνεται πράξη και αυτό που λέμε και σαν ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός θα σώζει το λαό. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι εμφανέστατο αυτό το πράγμα που βλέπουμε να γίνεται, ότι είναι πραγματικά μόνοι τους και είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε εμείς που έχουμε το δίκιο και είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή οι οποίοι παλεύουμε ουσιαστικά απέναντι σε μια πολιτική η οποία αρπάζει τα σπίτια του κόσμου αυτή τη στιγμή, την πρώτη κατοικία. Και πραγματικά είναι και το ΚΚΕ αυτό που μπαίνει μπροστά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να ξυπνήσει ο λαός, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερες μέρες αυτή τη στιγμή,
για να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε τις ανάγκες του, να τις βγάλει στην επιφάνεια και να μην του κλέβουν τα σπίτια έτσι διάφορα κοράκια και διάφορα φαντς αυτή τη στιγμή και να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να μην είναι αβοήθητος. Είμαστε πραγματικά πάρα πολλοί και όταν το καταλάβουμε η δύναμη αυτή θα σαρώσει τα πάντα. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Παγκεπλό. Σας ευχαριστώ πολύ.